Λοιπόν, βρισκόμαστε στις εγκαταστάσεις, τις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του προπονητή της ΝΑΟΣ, του κύριου Βασίλη Αργυρίου. Μαγευτικός ο χώρος από ό,τι βλέπετε κι εσείς. Ο Βασίλης προσπαθεί και στην ΝΑΟΣ αλλά και με τα πιτσιρίκια, το 100 πιτσιρίκια. Coach, δύο λόγια για τον αγώνα της Κυριακής με τον Πλαταμόνα. Τι προσδοκάς και τι μήνυμα στέλνεις στους φιλάθους της ΝΑΟΣ σας? Ξεκινήσαμε καλά. Δείξαμε ότι είμαστε έτοιμοι για το πρωτάθλημα. Είχαμε ένα υπέροχο 45 λεπτό. Η πρεμιέρα πάντα έχει κινδύνους, αλλά εμείς τα καταφέραμε πάρα πολύ καλά. Για το παιχνίδι του Πλαταμόνα, θεωρώ ότι είναι μια ομάδα η οποία θα πρωταγωνιστήσει. Αυτή και άλλες δύο ομάδες, η Κοζάνη και τα Λευκάδια. Αν καταφέρουμε, που έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για το συγκεκριμένο παιχνίδι, και πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα, τότε η ομάδα μου βαδίζει πάρα πολύ καλά. Είμαι σίγουρος ότι οι ποδοσφαιριστές μου θα ανταποκριθούν για αυτό το παιχνίδι. Μου το έχουν δείξει στις προπονήσεις. Αλλά μία ομάδα πάντα γίνεται μεγάλη και πρωταγωνιστή όταν έχει και τον κόσμο κοντά της. Και θέλω ο κόσμος να μπορέσει να έρθει να συμπαρασταθεί στην ομάδα. Προβλήματα τραυματισμών αντιμετωπίζουν η ομάδα? Όχι ιδιαίτερα. Περιμένω ένα-δύο ποδοσφαιριστές για να ολοκληρωθεί στη σημερινή προπόνηση και η αποστολή. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Από ό,τι ξέρουμε, φέτος πέφτουν 8 από τις 15 ομάδες του ομίλου μας, έτσι δεν είναι, coach? Έχει βγει ένα προσχέδιο το οποίο δεν έχει ψηφιστεί από αρμόδια επιτροπή Δέλτα Εθνικής της ΕΠΟ, που λέει για 8 ομάδες. Εάν πάμε με αυτό το δεδομένο, ο πρωταθλητισμός για όλες τις ομάδες είναι αναγκαστικός. Αυτός όμως ο οποίος θα μπορέσει να βγει ο νικητής είναι αυτός που θα έχει μεγάλη διάρκεια και υπομονή. Και πιστεύω η ομάδα απέβαλε το άγχος της πρεμιέρας και θα έχει διαφορετικό πρόσωπο στον Πλαταμόνα, γιατί αξίζει η ομάδα και το έχει δείξει τα φιλικά με μεγαλύτερες ομάδες μεγαλύτερων κατηγοριών, ότι πήγε πολύ καλά και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού αλλά και στα αποτελέσματα που είχε, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς είναι. Ο σχεδιασμός ήταν να κάνουμε με μεγαλύτερες ομάδες σε κατηγορία φιλικά παιχνίδια, έτσι ώστε οι ποδοσφαιριστές να μπορούν να ανταπεξέρχονται σε καλύτερους ρυθμούς. Έχουμε αποκτήσει έναν καλό ρυθμό, έχουμε μια αρκετά καλή δυναμική και πιστεύω ότι αυτό θα βγει και στον Πλαταμόνα. Και να πούμε και δύο λόγια εδώ για τις ωραίες εγκαταστάσεις που έχεις. Είπαμε ότι έχεις πάνω από 100 παιδιά. Έχεις αγώνες το Σαββατοκύριακο? Έχω 100 μικρούς ποδοσφαιριστές που πραγματικά εδώ για μένα είναι ο ποδοσφαιρικός μου παράδεισος. Μαζί με τους 6 γυμναστές προπονητές που έχω, καταφέρουμε να κάνουμε μια πολύ σπουδαία δουλειά. Είναι πραγματικά εδώ πέρα να έρχεσαι και να χαίρεσαι. Η αλήθεια είναι ότι πάντα προσπαθούμε να τους βρίσκουμε παιχνίδια και αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε ένα τουρνά το οποίο θα έχει 8 ομάδες από Πέλα και τον Ομό Ημαθίας. Και να πούμε ότι μπορεί ο κόσμος να έρθει, να πιει και το καφέ του και να δει και τους νεαρούς εδώ μέση, δεν ξέρω τι ονειρεύονται να γίνουν. Πάντως η Νάουσα είναι απόλυτη, έτσι δεν σε συγκινεί πρώτα απ' όλα η Νάουσα, Βασίλη? Εννοείται ότι για μένα είναι. Πόσα χρόνια κλείνεις εδώ? 25 χρόνια. 25 χρόνια. Ευχαριστούμε πολύ. Και το πιο σημαντικό που ήθελα να σου πω είναι ότι δεν λέμε για μέση, αλλά θέλουμε να δώσουμε στο παιδί να δει το όνειρό του, να πάρει τις πληροφορίες και τις γνώσεις, έτσι ώστε να μπορέσει να δει το όνειρό του. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.